θα υποδεχθούμε στο πλατό του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της Crete TV τον υποψήφιο δήμαρχο Αγίου Νικολάου Χάρη Αλεξάκη με το συνδυασμό στην πράξη. Κύριε Αλεξάκη, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας, κύριε. Και βεβαίως αντιδήμαρχος από την προηγούμενη αυτοδιοικητική θητεία του κύριου Ζερβού. Θέλω λίγο να σταθούμε στην τελική ευθεία. Ήδη ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση. Από τη Δευτέρα μένουν 5 ημέρες πριν πέφσει η αυλαία της προεκλογικής περίοδου. Τι είναι αυτό που μένει μέχρι στιγμή στην δική σας προεκλογική πορεία, καθώς ο Δήμος του Αγίου Νικολάου είναι ένας Δήμος που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έτσι, νομίζω φτάνουμε στο κομμάτι της τελευταίας εβδομάδας, όπως είπατε κι εσείς. Προσπαθούμε, συνεχίζουμε να επικοινωνούμε με τον κόσμο και την κοινωνία το πρόγραμμά μας, τις αρχές μας και το πώς θέλουμε να εφαρμόσουμε το όραμά μας στην πράξη. Και συνεχίζουμε ώστε να καταφέρουμε να φέρουμε όσο δυνατόν περισσότερους ανθρώπους στους συνδυασμούς και να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Κύριε Αλεξάκη, σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή και στην διάρκεια του debate που κάνατε με τον Γιώργο το Σαχίνη τις προηγούμενες ημέρες. Αντιλαμβάνομαι ότι στον δικό σας Δήμο, όπως και σε όλους τους Δήμους της Κρήτης αλλά και της χώρας, η καθημερινότητα αποτελεί βασική προτεραιότητα. Ένας αυτοδιοικητικός άνθρωπος, πώς βολιδοσκοπεί αυτή την καθημερινότητα, τι είναι αυτό που ταλανίζει την καθημερινότητα των πολιτών στον Άγιο Νικόλαο, αλλά και των χιλιάδων επισκεπτών σας? Έτσι, νομίζω ότι η καθημερινότητα είναι η στόχευση και σαν προτεραιότητα στο συνδυασμό μας, το πώς θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων, που για μας είναι προαπαιτούμενο, ώστε βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων, να καταφέρουμε να βελτιώσουμε και την αίσθηση που αφήνουμε στους επισκέπτες μας. Άρα, οι στοχεύσεις μας είναι στη βελτίωση της καθημερινότητας, όπως είναι το κυκλοφοριακό, η βελτίωση της καθαριότητας, ο φωτισμός, η άμεση ανταπόκριση σε μια σειρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημότες, καθώς και η επικοινωνία που μπορούμε να έχουμε για να αναπτύξουμε την οικονομία και μια σειρά άλλες δράσεις. Κυκλοφοριακό και καθαριότητα είναι δύο βασικά προβλήματα, δύο βασικά θέματα που απασχολούν τους πολίτες. Καθαριότητα, όπως λέει και ο λαός, είναι η μισή αρχοντιά. Το κυκλοφοριακό ταλανίζει την ζωή μας. Ο Άγιος Νικόλαος τα τελευταία χρόνια προχώρησε σε κάποιες παρεμβάσεις. Ωστόσο, είναι μια πόλη που και η ρημοτομία της ευνοεί σε δύσκολες στιγμές μέσα στην πόλη. Έτσι, νομίζω ότι το ανάγλυφο της περιοχής μας είναι δύσκολο. Όμως, εμείς σκόπος μας και προτεραιότητά μας είναι να μπορέσουμε να δώσουμε περισσότερο χώρο στον πεζό, να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τις υποδομές και το κομμάτι των πεζοδρομίων μας, κάνοντας ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μελέτης στάθμευσης, ώστε να βρούμε τους απαραίτητους χώρους και να αξιοποιήσουμε και πιο φιλικά μέσα, όπως είναι η αστική κοινωνία, το ποδήλατο, ακόμα και τον πεζό. Η πόλη του Αγίου Νικολάου μαζί με την πόλη του Ρεθύμνου έχουν καταφέρει κάτι το οποίο οφείλουμε να το υπογραμμίσουμε αυτό, κύριε Αλεξάκη. Με την παραχώρηση των χώρων στο λιμάνι, έχει λυθεί με έναν πολύ ουσιαστικό τρόπο το θέμα της στάθμευσης των τουριστικών πούλμαν. Όμως την ίδια ώρα, στην κυτροπλατεία του Αγίου Νικολάου εξακολουθεί να υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, ένας πολύ μεγάλος πονοκέφαλος. Το βλέπω και στα ρεπορτάζ εδώ στην Crete TV, πόσες φορές μας το μεταφέρουν αυτό το παράπονο οι τηλεθεατές από τον Άγιο Νικόλαο. Άρα, η πρόσβαση προφανώς στο κομμάτι των τουριστικών λεωφορείων, πέρα από το ότι είναι προσφέρει στην οικονομία της περιοχής και στο τουριστικό προϊόν, είναι ένα ζήτημα που πρέπει να διαχειριστούν συνολικά σαν κυκλοφοριακό. Αυτό που δυσκολεύει τη μετακίνησή τους, πέρα από την πορεία που οδηγεί στο λιμάνι, είναι και η ανεξέλεκτη στάθμευση που δημιουργεί τα προβλήματα. Αυτή σκοπεύουμε να καταπολεμήσουμε, ώστε να μπορέσουμε εύκολα να δημιουργήσουμε πιο εύκολες διόδους, ώστε να φτάσουν. Στόχος μας μεσοπρόθεσμα είναι να δούμε πώς μπορούμε να αφήσουμε περισσότερο το λεωφορείο έξω από την πόλη, αλλά και το αυτοκίνητο, ώστε να γίνει ακόμα μια πιο φιλική πόλη ο Άγιος Νικόλαος και πιο περπατήσιμη. Αν σας επιλέξουν οι φίλοι μας από τον Άγιο Νικόλαο, άντρες και γυναίκες, να είστε ο επόμενος δήμαρχος και ο συνδυασμός σας, η δική σας δημοτική παράταξη, να διαχειριστεί τις τύχες του Αγίου Νικολάου. Το όραμά σας είναι, θα βοηθήσω λίγο να αλλάξει και η κουλτούρα των πολιτών στην επίλυση βασικών θεμάτων της καθημερινότητας? Νομίζω ότι είναι προαπαιτούμενο. Όμως πρέπει να καταφέρουμε σαν Δημοτική Αρχή να ανακτήσουμε αυτή την εμπιστοσύνη σε μια σειρά ζητήματα. Μέσω της επικοινωνίας, μέσω των ρεαλιστικών προτάσεων, αλλά και της πρότασης που θα μπορούμε να εφαρμόσουμε στην πράξη. Να δούνε οι πολίτες ότι αυτό που σήμερα δεσμευόμαστε θα μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε. Όταν αποκτήσουμε, μπορώ να αναφέρω την εμπειρία μου όλα αυτά τα χρόνια σαν αντιδήμαρχο στο κομμάτι του πολιτισμού, του αθλητισμού. Ήταν κάτι που το ξεκίνησαμε από πολύ χαμηλά. Καταφέραμε δημιουργώντας πολύ σημαντικές εκδηλώσεις να ανακτήσουμε αυτή την εμπιστοσύνη και τώρα να συζητάμε με διαφορετικό μάτι. Αυτό σκοπεύουμε να κάνουμε σαν επόμενη δημοτική αρχή. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε, έχουμε δείξει
την εμπειρία μας και τη γνώση μας στο αυτοδικείο κομμάτι, έχουμε φτιάξει και μια πολύ ικανή ομάδα και νομίζω την επόμενη μέρα θα μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε. Στο κομμάτι της καθαριότητας, ποιος είναι ο βασικός σχεδιασμός του Χάρη Αλεξάκη? Στόχος μας είναι, επειδή τα σκουπίδια είναι αυτά που παράγουμε εμείς, θα πρέπει να δούμε πώς θα καταφέρουμε να τα μειώσουμε. Δεν θα πρέπει να κυνηγάμε τα σκουπίδια από πίσω, θα πρέπει να τα προλάβουμε πριν φτάσουν στη διαλογή. Άρα, με ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης και μείωση των απορριμμάτων, με κίνητρα, με οργανωμένες δράσεις σε σχολεία και σε οργανωμένους φορείς όπως είναι η εστίαση, ο εμπορικός κόσμος, τα ξενοδοχεία και με πολλή πληροφόρηση το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε. Θα αξιοποιήσουμε ό,τι εργαλεία μας δίνονται για να μπορέσουμε να αφαιρέσουμε κάτω, αυτό μας νοιάζει, να μειώσουμε τον όγκο των απορριμμάτων και να μπορέσουμε να δώσουμε μια πιο καθαρή πόλη στους δημότες μας. Αναφερόμενοι στον Δήμο του Αγίου Νικολάου, οι κάτοικοι του Αγίου Νικολάου το γνωρίζουν πολύ καλά. Ενδεχομένως να μην το γνωρίζουν πολύ καλά οι τηλεθεατές μας από την υπόλοιπη Κρήτη. Δεν αναφερόμαστε μόνο στον αστικό ιστό του Αγίου Νικολάου. Υπάρχει η δυναμική Ελούντα, υπάρχει η ιστορική Νεάπολη και την ίδια ώρα και μια πολύ σημαντική ενδοχώρα με τη δική της ιστορία. Θέλω λίγο να σταθούμε στο κομμάτι της Ελούντας. Η Ελούντα διαχρονικά και σε εκπομπές που κάνω εγώ μεταφέρει έτσι ένα παράπονο ότι νιώθει ότι είναι το δεύτερο παιδί του Δήμου. Αυτό θα καταφέρετε να το διορθώσετε, δηλαδή θα γεφυρώσετε το χάσμα αυτού του παραπώνου που έχουν οι κάτοικοι της Ελούντας, που κακά τα ψέματα είναι ένας προορισμός με εξαιρετικά ξενοδοχεία και από αυτό που λέμε VIP τουρίστες. Άρα, σε όλο το πλαίσιο, σε όλο το σχεδιασμό μας, το κομμάτι της ισόρροπης ανάπτυξης είναι σημαντικό, καθώς και το κομμάτι της αισθητικής αναβάθμισης. Η Ελούντα είναι από τις πολύ αναπτυγμένες και νομίζω ότι είναι από τα brand name της Ελλάδος που πρέπει να αξιοποιήσουμε. Σαν Δήμος και σαν Δημοτική Παράταξη, έχουμε ένα πλάνο οργάνωσης σε μια σειρά ζητήματα που ταλανίζουν το κομμάτι της Ελούντας, όπως είναι ο περιφερειακός δρόμος, ο δρόμος που ενώνει τα ξενοδοχεία στα πηγαιδάκια με το σχίσμα, αλλά και μια σειρά έργων όπως είναι η της πλατείας Ελούντας και του παραλιακού μετόπου που θα αλλάξουν την εικόνα της Ελούντας και θα δώσουν πέρα από το κομμάτι των ξενοδοχείων και μια άλλη εικόνα στο κομμάτι του οικισμού που θα νομίζω θα αναβαθμίσει και άλλο το προϊόν. Ξέρετε τι λένε οι κάτοικοι της Ελούντας, ότι πολλές φορές νιώθουν κάτοικοι στις υποδομές δύο ταχυτήτων. Από τη μια υπάρχουν τα πεντάστερα πολυτελή ξενοδοχεία και την ίδια ώρα το οδικό δίκτυο δεν μπορεί να συμβαδίσει με αυτό που προσφέρει ένα ξενοδοχείο όταν ο τουρίστας περάσει το κατώφλι και μπει μέσα στο χώρο. Αυτό είναι κάτι που προβληματίζει τη δική σας παράταξη και το βάζετε ως βασική προτεραιότητα, έτσι ώστε και η εξωτερική εικόνα της Ελούντας να συνάδει με τις παρεχόμενες υπηρεσίες των πεντάστερων ξενοδοχείων. Αυτό που συζητάμε σαν πρόταση και σαν συνδυασμό είναι ότι είμαστε ένας Δήμος που έχουν τα περισσότερα πεντάστερα ξενοδοχεία. Για να μπορέσουμε να γίνουμε πιο φιλικοί σαν κοινωνία, και όχι μόνο για την Ελούντα, να φέρουμε και στον Άγιο Νικολάου και στην Πλάκα και σε άλλες περιοχές που έχουν, είναι να καταφέρουμε σαν Δήμος αλλά και σαν υπόλοιπες επιχειρήσεις να παρέχουμε αντίστοιχες υπηρεσίες πέντε αστέρων. Η προσβασιμότητα, η ευκολία της μετακίνησης. Το κομμάτι της καθαριότητας που αναφέρθηκα, που είναι σημαντικό πρόβλημα στην Ελούντα, αλλά και η αισθητική αναβάθμιση των περιοχών, είναι στις προτεραιότητές μας. Στο πλάνο μας και στο πρόγραμμά μας περιγράφουμε μια σειρά έργων που δεν θέλουμε να λέμε πολλά, αλλά να βάλουμε τρεις στοχεύσεις που θα καταφέρουμε μέσα στην πενταετία να υλοποιήσουμε. Και δεν αναφερόμαστε μόνο στην Ελούντα, σε αυτό το πλαίσιο που θα πρέπει να αναδείξουμε και άλλες περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Μπορούμε από το ΣΥΣ που έχει αυτή η τουριστική ανάπτυξη, η ενδοχώρα όπως αναφερθήκατε κι εσείς και ο εναλλακτικός τουρισμός που μπορούν να προσφέρουν τα χωριά μου, η Κριτσά, ο Κρούστας, η Νεάπολη, πραγματικά που έχουν ένα πλούτο που θέλουμε σαν συνδυασμός να τον αναδείξουμε την επόμενη μέρα. Θέλω να σας πάω λίγο στον πρώην Δήμο της Νεάπολης. Επίσης έχουμε έναν αστικό ιστό, επίσης έχουμε μία πόλη που έχει τη δική της ιστορία, τη δική της δυναμική και φιλοξενεί και τη λεγόμενη λασιθιώτικη δικαιοσύνη. Άρα, οι προτεραιότητες της παράταξής σας στην πράξη, ποιες είναι? Λοιπόν, στο κομμάτι της Νεάπολης, πραγματικά μιλάμε για την ιστορική πρωτεύουσα, με ένα πλούσιο αρχιτεκτονικό ιστό που νομίζω ότι και αυτός είναι στο κομμάτι της να αναδείξουμε, μια πολιτιστική κληρονομιά πάρα πολύ πλούσια, που νομίζω σε συνεργασία και με φορείς της περιοχής σκοπεύουμε να αναδείξουμε. Η Νεάπολη προσφέρει πάρα πολλές επιλογές και μια σειρά δυνατοτήτων σε εναλλακτικές μορφές, όπως ο ποδηλατικός, καθώς υπάρχει ένα κομμάτι πολύ σημαντικό και ανάπτυξη του ποδηλάτου, αλλά και ο θρησκευτικός, που είναι μέσα σε ένα πλάνο, σε αυτό που σας αναφέρουμε για την ισόρροπη ανάπτυξη, που θέλουμε να αναπτύξουμε. Η αισθητική αναβάθμιση εκεί και η παράλληλη
κίνηση του αστικού ιστού, αλλά και την ανάπλαση των κοινοχρήστων χώρων, θα δώσουν μια νέα πνοή, όπως η ανάπλαση της πλατείας, αλλά και σημαντικών γειτονιών της περιοχής της Νεάπολης, θα αναδείξουν περισσότερο σαν εικόνα το ιστορικό κομμάτι που παρέχει η Νεάπολη. Ζητούμενο για έναν Δήμο που έχει αστικά χαρακτηριστικά, αλλά έχει και ενδοχώρα, είναι πώς μπορεί το αστικό κομμάτι του Δήμου να διασυνδεθεί με την ενδοχώρα. Είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα για όλους τους Δήμους της Κρήτης. Δηλαδή, και εδώ στο Ηράκλειο είναι ένα θέμα που το μεταφέρουν οι δημότες από τα χωριά. Δεν είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Η δική σας πρόταση για το Δήμο Αγίου Νικολάου. Το κομμάτι των οικισμών για μας είναι ένα σημαντικό και αυτό που θέλουμε να πετύχουμε μέσα στη θητεία μας είναι να καταφέρουμε να γεφυρώσουμε αυτά το χάσμα που υπάρχει. Άρα στις προτάσεις μας είναι η ενίσχυση και η διασύνδεση μετακινήσεων των απομακρυσμένων οικισμών με συγκοινωνία ήδη σε μια συνεργασία με το ΚΤΕΛ. Η ενίσχυση της παροχής υγείας, όπως με τη βοήθεια στο σπίτι και μιας πρωτοβάθμιας υγείας που θα υλοποιήσουμε με την ενίσχυση των περιφερειακών ιατρίων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αντιλαμβάνεστε ότι το κομμάτι των οικισμών μένουν μεγαλύτερες ηλικίες άνθρωποι που απαιτούν την περισσότερη προσοχή μας. Και όπως επίσης το σημαντικό είναι να αναδείξουμε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που προσφέρει κάθε κοινότητα. Έχουμε μικρούς οικισμούς με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Θα αναφέρω ενδεικτικά, ας πούμε, στο Καλό Χωριό υπάρχει το αναρχητικό πεδίο της Πέζας, στο κομμάτι της, όπως αναφέρθηκα, στους οικισμούς της Νεάπολης, στις ποδηλατικές και στις Βρύσες, παραδείγματος χάρη, πολύ όμορφες διαδρομές πεζοπορικές. Στόχος μας είναι σε κάθε περιοχή να δείξουμε κάποια χαρακτηριστικά τους, να δώσουμε στους κατοίκους τη δυνατότητα να νιώσουν ότι μπορούν να είναι πιο κοντά στο Δήμο και με αυτόν τον τρόπο να φέρουμε και άλλους κατοίκους στην περιοχή. Έχουμε και σκέψεις ενίσχυσης των δικτύων, γιατί ένα κομμάτι που το τελευταίο διάστημα εφαρμόζεται πάρα πολύ και το βλέπω, συναντάμε πολύ συχνά στο Δήμο Αγίου Νικολάου, είναι οι ψηφιακοί νομάδες, οι οποίοι είναι άνθρωποι που επιλέγουν το Δήμο Αγίου Νικολάου για να μπορέσουν να μείνουν και να εργαστούν απομακρυσμένα. Έχουμε τέτοιες προτάσεις στο πρόγραμμά μας και στις προτάσεις μας και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα καταφέρουμε να υλοποιήσουμε πολλές από αυτές. Είστε αντιδήμαρχος στην παρούσα Δημοτική Αρχή του Αγίου Νικολάου. Έχετε διαχειριστεί και διαχειρίζεστε ένα χαρτοφυλάκιο που έχει να κάνει με τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει αυτόν τον θεσμό που έχει δημιουργηθεί κάθε καλοκαίρι στον Άγιο Νικόλαο με τις καταδύσεις, όπου γίνεται η πόλη σημείο παγκόσμιας αναφοράς. Ο πύχης είναι ήδη ψηλά. Νομίζω, καταρχήν να πω ότι δεν είμαι πλέον αντιδήμαρχος, έχω παραιτηθεί από τον... Βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι. Βεβαίως. Καλά το λέτε, είναι και περίεργες εποχές. Μία έκφραση που χρησιμοποιώ συνέχεια είναι ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Δεν υπάρχει πύχης. Πάντα εμείς βάζουμε τα όρια μας και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε ακόμα καλύτερα πράγματα, ακόμα περισσότερα πράγματα. Αυτό που μας έχουν βελτιώσει και αυτό που έχω με την εμπειρία και από την ομάδα μου είναι ότι οι εκδηλώσεις αυτές μπήκαν και μας βάλανε σε μια κουλτούρα να μπορούμε να διεκδικούμε και να θεωρούμε ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Το cliff diving, το beach volley, το SUP, μια σειρά εκδηλώσεων που στο Φεστιβάλ Πλατείας, μπήκανε και δώσανε μια άλλη ανάσα, μια άλλη ζωή στο Δήμο Αγίου Νικολάου και ενισχύσαν την εξωστρέφεια. Αυτή την εξωστρέφεια θα θέλουμε να τη διατηρήσουμε και να την ενισχύσουμε την επόμενη περίοδο, δίνοντας και άλλες επιλογές, αναβαθμίζοντας υποδομές που θέλουμε και δημιουργώντας και νέες εκδηλώσεις. Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα πριν πάμε στο κομμάτι λίγο της δημοτικής σας ομάδας. Η υγεία είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για το Λασίθι. Και γιατί αναφέρουμε στο Λασίθι? Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα Λασίθι που δεν έχει κανένα νοσοκομείο που να μην έχει ελλείψεις. Αυτό σας προβληματίζει, σας θυμώνει και ποια είναι η πρόταση? Γιατί σίγουρα ο ρόλος της αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι κομβικός την επόμενη πενταετία. Ο ρόλος της υγείας είναι μια αποκλειστική ευθύνη του κράτους. Όμως δεν μπορούμε σαν Δήμος να το αφήσουμε χωρίς να οργανώσουμε. Σε επίσκεψη που γίναμε στο νοσοκομείο και συζητώντας και με τους γιατρούς και τους εργαζόμενους και τη διοίκηση αλλά και το σύλλογο φίλων του νοσοκομείου, συζητήσαμε για τις δυνατότητες που πρέπει να συνεργαστούμε όλοι μαζί για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε μια σειρά πράγματα. Το κομμάτι της πρόληψης είναι ένα σημαντικό κομμάτι που ήδη το σχεδιάζουμε και έχουμε σε συνεργασία και με το Πανεπιστήμιο Κρήτης ένα πιλωτικό πρόγραμμα πρωτοβάθμιας υγείας που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από το άλλο κομμάτι θα προσπαθήσουμε σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να βοηθήσουμε και να μπορέσουμε να αναδείξουμε και να λύσουμε προβλήματα που ταλανίζουν το κομμάτι του νοσοκομείου, καθώς είναι απαραίτητο τόσο για τους δημότες αλλά για τους χιλιάδες επισκέπτες μας. Είναι κάτι που είναι απαραίτητο. Έτσι. Βεβαίως, οι εκλογές της ερχόμενης Κυριακής δεν είναι μια προσωπική υπόθεση. Από πίσω σας υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων, ανδρών και γυναικών που εμπιστεύτηκαν και οραματίζονται μαζί σας το αύριο στο Δήμο του Αγίου Νικολάου.
Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για αυτήν την ομάδα που είναι μαζί σας? Να πω ότι όσο ικανός και όσες γνώσεις αν έχει ένας δήμαρχος, προφανώς αυτός που θα ηγήσει την επόμενη μέρα είναι η ομάδα του. Θεωρώντας ότι έχουμε καταφέρει, έχουμε συνδυάσει και έχουν εμπιστευτεί, και τους ευχαριστώ γι' αυτό, μια σειρά ανθρώπων που έχουν εμπλοκή στα κοινά και έχουν την όρεξη και τη διάθεση αλλά και τον ενθουσιασμό για να αλλάξουμε γενιά την επόμενη μέρα στο Δήμα Αγίου Νικολάου. Αυτή είναι ο στόχος μας, να αλλάξουμε γενιά δίνοντας μια νέα πρόταση στον Άγιο Νικόλαο, χρησιμοποιώντας την όρεξη, τον ενθουσιασμό, την ικανότητα και την εμπειρία που μπορούμε να προσφέρουμε και εγώ σαν επικεφαλής αλλά και η ομάδα μας. Γιατί πρέπει να είναι ο επόμενος δήμαρχος στον Άγιο Νικόλαο ο Χάρης Αλεξάκης? Ο Χάρης Αλεξάκης θα ήθελε να είναι δήμαρχος γιατί οραματίζεται ένα Δήμο Αγίου Νικόλαου που τα παιδιά μας θα είναι περήφανα την επόμενη μέρα και θα μπορέσουμε και έχοντας τις γνώσεις, την εμπειρία όλο αυτό το διάστημα, μπορούμε να το υλοποιήσουμε στην πράξη. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Αλεξάκη. Να είστε καλά, καλή σας δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.